Κύριε Προκάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, κυρία Πανταδήμου, και τον ακροατό σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι και καλή δύναμη και καλή επιτυχία εκ των προτέρων στις εκλογές του Μαΐου, οι οποίες δεν απέχουν και πολύ, μόλις 3 εβδομάδες. Θέλω λίγο, ο Δήμος Μηνά Παιδιάδας έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε, καταρχάς, το λέω εγώ έτσι για τους ακροατές, υπενθυμίζω, είχαμε και πρόσφατα την απόσυρση μιας υποψηφιότητας. Μιλώ για τον κύριο Μανουρά. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα και στους ακροατές, λόγω και του αεροδρομίου, κύριε Προκάκη. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια, στην διάρκεια δηλαδή της θητείας της επόμενης δημοτικής αρχής, θα πρωταγωνιστήσει το θέμα του αεροδρομίου. Θεωρητικά θα έχουμε την έναρξη των έργων, θα έχουμε και την ολοκλήρωση, δεν ξέρω τώρα πάνω κάτω αν βγαίνουν έτσι οι χρονιές. Θέλω να μου πείτε λίγο τη γνώμη σας, θέλω να μου πείτε λίγο τη θέση της λαϊκής εισπύρωσης σε σχέση με το αεροδρόμιο Καστελίου, σας παρακαλώ. Ναι. Η θέση της λαϊκής εισπύρωσης και του ΚΚΕ που μας υποστηρίζει από την αρχή που ξεκίνησε το ζήτημα να μεταφερθεί το αεροδρόμιο, το κρατικό αεροδρόμιο Λιμένας του Νίκου Καζαντζάκη στο Καστέλι, ήμασταν αντίθετοι, όχι για να εκφράσουμε μια αντίθεση, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη με επιστημονικά κριτήρια που θα έπρεπε να πάει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ότι δεν υπάρχουν κάποιες μελέτες, αλλά από το δημόσιο και με ευθύνη του δημοσίου. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ότι φτιάχνεται ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο και ο ιδιώτης που θα το κατασκευάσει και θα το εκμεταλλεύεται δεν ενδιαφέρεται πέρα από τα σειρματοπλέγματα του χώρου του αεροδρομίου για τίποτε. Οι επιπτώσεις που είναι περιβαλλοντικές είναι τεράστιες και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους κατοίκους και ειδικά στους παραγωγούς. Μην ξεχνάτε ότι το αεροδρόμιο του Καστελίου είναι σε μια κλειστή περιοχή ουσιαστικά, περιβαλλόμενη από βουνά. Από έναν ορεινό όγκο, βέβαια, σωστά το λέτε. Ορεινό όγκο, και οπωσδήποτε η επιβάρηση που θα υποστούν οι καλλιέργειες μας, αλλά και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, θα είναι ανυπολόγιστες. Θεωρείτε, κύριε... την καταθέσαμε, την εκφράσαμε και στη Βουλή προχθές και θα εκφραστεί και σήμερα με τη διαβούλευση των φορέων που έχουν καλέσει στη Βουλή, αλλά και κατά τη διάρκεια της ψήφισης. Θεωρείτε ότι έγινε επαρκή συζήτηση στο πλαίσιο του Δήμου, εννοώ τώρα πια, και με την τοπική κοινότητα μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών? Θεωρείτε ότι είχε υπάρξει επαρκή συζήτηση, ενημέρωση για τα θέματα του αεροδρομίου, για τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις? Νομίζω πως δεν έχει. Νομίζω πως δεν έχει. Και εδώ συγχωρέστε με να συμπληρώσω το ερώτημα, και αν θεωρείτε ότι υπήρξαν και αρκετά, έτσι, πώς να το πω, έντονες οι διεκδικήσεις από πλευράς της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τα του Καστελίου, του αεροδρομίου, ενώ για το τι μπορεί να διορθωθεί στην πορεία ή τι μπορεί περισσότερο να αποκομίσει ως όφελος η τοπική κοινωνία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, με τον κόσμο τον πολύ δεν έχει γίνει συζήτηση ανοιχτή πάνω στα ζητήματα του ωφέλους. Εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια με οποιαδήποτε ωφελημότητα και αν υπάρξει να καταστραφεί η περιοχή μας. Δεν είμαστε τοπικιστές, αλλά δεν υπάρχει, όπως σας είπα, καμία μελέτη σκοπιμότητας η οποία μελέτησε 3, 4, 5 περιοχές με επιστημονικά κριτήρια και να πει ότι λιγότερη οχλούσα περιοχή είναι το Καστέλι του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια προσπάθεια που έχει γίνει από τους κατοίκους, ειδικά του Καστελίου, με την φορέα που λέγεται Σύλλογος της Αηφόρου Ανάπτυξης, η οποία πραγματικά έχει ενημερώσει τον κόσμο τουλάχιστον όσο μπορεί, αλλά υπάρχει και μια παραπληροφόρηση του κόσμου, η οποία και από τη λαϊκή συσπήρωση βέβαια όσον αφορά τις δυνάμεις μας και τη δυνατότητά μας, έχουμε πολλές φορές αποταχθεί στον κόσμο. Όμως υπάρχει και μια μεγάλη παραπληροφόρηση στα ωφέλη. Από τη μια μεριά σου λένε για ανάπτυξη και για νέες θέσεις εργασίας, απ' την άλλη δεν απαντούνε. 2.300 θέσεις έχει το αεροδρόμιο Ηρακλείου. 2.000 θα δημιουργηθούν. Ή θα μεταφερθούν αυτές τις 2.300 θέσεις εδώ, ή θα μείνουν άνεργοι 2.300 και θα πάρουν ντόπιους 2.300. Έτσι μας λένε. Εμείς δεν συμφωνούμε βέβαια με αυτό το πράγμα.
Όπως επίσης ότι τα εκατομμύρια των τουριστών θα περνάνε από την κεφαλοχώρια του χωριού και ο χαρότητα και θα... της και θα αφήνουν γιατί... χρήματα στην τοπική κοινωνία, ναι, στην τοπική οικονομία. Ναι. Όμως υπάρχει ένα παράδειγμα, το ίδιο το η Αλικαρνασσός που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες είναι τα ίδια που έχουμε και εμείς εδώ. Παρότι είναι δίπλα και δεν υπάρχει τέτοια κίνηση. Νομίζουμε ότι αυτά παραμυθιάζουν τον κόσμο γιατί ο κύριος που θα ωφεληθεί από αυτήν την κατάσταση, την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αεροδρομίου, είναι ο ιδιώτης που θα την κάνει. Εμείς διαφωνούμε βέβαια και με την οικονομική πλευρά του ζητήματος. Έχουμε υπολογίσει και έχει κατατεθεί και στη Βουλή ότι σε 6 χρόνια από τη λειτουργία της θα έχει αποσβέσει ο ιδιώτης τα κεφάλαια που έχει βάλει. Με τις χρηματοδοτήσεις, όχι μόνο τα 180 εκατομμύρια που είναι η συμμετοχή του ελληνικού κράτους, αλλά και με τη μεταφορά των τελών εξυγχρονισμού και ανάπτυξη αεροδρομίου και κατά την κατασκευή και κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσής του προς τον ιδιώτη. Μάλιστα. Και μάλιστα έχει δώσει και το δικαίωμα με τη σύμβαση παραχώρησης, εάν καταργηθεί το τέλος αυτό του εξυγχρονισμού και της ανάπτυξης του αεροδρομίου ή μειωθεί, ο ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη έτσι ώστε να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Κύριε Πρωτάκη, δηλαδή, και οικονομικά και περιβαλλοντολογικά και από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις θεωρείτε ότι, ότι θα είναι προφανώς μείον εν τέλει για την περιοχή η κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου. Ναι. Σας πήγα εγώ βέβαια στο αεροδρόμιο, αντιλαμβάνεστε, είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά όλη την Κρήτη και συζητείται σε όλη την Κρήτη. Κατά τη γνώμη μου, επίσης, συμφωνώ μαζί σας, όχι επαρκώς όπως θα έπρεπε και όχι έτσι αναλυτικά. Θέλω να μου επισημάνετε για την Κρητική Συσπήρωση. Αλλά μια τηλεφωνική έτσι συζήτηση δεν μπορεί να αναπτυχθεί όλο το ζήτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι μεγάλο, έχει πολλές πτυχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να σας ζητήσω λίγο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω προφανώς, να μου πείτε για τη Λαϊκή Συσπήρωση και τα ένα-δύο ακόμη κομβικά θέματα, θέματα αξίας που έχουν για εσάς σε σχέση με τα του Δήμου Μηνά Παιδιάδας. Ποια είναι τα θέματα που αναδεικνύετε, δηλαδή ψηλά στην ατζέντα σας. Καταρχάς το πρώτο ζήτημα το οποίο θέλουμε να βάλουμε στον κόσμο και το συζητάμε είναι ότι ο Δήμος έχει μετατραπεί βάσει του θεσμικού πλαισίου που από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις οδηγίες έρχονται στο κράτος, το κράτος διαμορφώνει το Καλλικράτη, τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη, μετατρέπεται σε έναν επιχειρηματία ο οποίος για να κάνει οποιοδήποτε έργο πρέπει να φορολογεί στο λαό. Υπερβολική φορολογία σε όλα. Και όταν λέμε φορολογία λέμε όλα τα δημοτικά τέλη, τέλη αποχέτευση, τέλη ίδρυψης, άρδευσης, όλα αυτά τα οποία εισπράττει έσοδα ο Δήμος. Κατά τη γνώμη μας αυτά θα πρέπει να μειωθούν. Και δεύτερον, δεν επαρκούν τα χρήματα με την έλλειψη της κρατικής χρηματοδότησης, δεν επαρκούν τα χρήματα για να φτιαχθούν υποδομές τέτοιες που να έχει μια καλύτερη διαβίωση ο κάτοικος εδώ. Να πούμε βέβαια ότι αυτοί εμείς συζητάμε και θα παλέψουμε για πλήρη χρηματοδότηση όλων των έργων προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι μόνο για την ίδρυψη άρδευση, για τον πολιτισμό, για την υγεία, για την παιδεία, που βλέπουμε σε κάθε χρόνο να γίνεται πιο δύσκολη για τον εργαζόμενο κόσμο. Ναι, εννοείται ότι περικόπτονται κονδύλια την ίδια ώρα που για εσάς, για το ΚΚΕ, για τη Λαϊκή Συσπήρωση πιο συγκεκριμένα, θα έπρεπε να αυτά τα κονδύλια όχι μόνο να περικόπτονται, αλλά να αυξάνονται κιόλας και όλα τα έργα να γίνονται με δημόσια χρηματοδότηση. Σίγουρα ανάγκη, γιατί μιλάμε για. Έχουν κοπεί κατά 65-70% η χρηματοδότηση από το δημόσιο, που βάσει του συντάγματος οφείλει να το κάνει, αλλά μιλάμε για ένα αριθμό στάντα πριν ξεκινήσει ο Καλλικράτης. Σήμερα οι ανάγκες, 15 σχεδόν χρόνια μετά, έχουν πολύ αυξηθεί. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα και τα προβλήματα των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρομεσαίων κρίσεων, των αυτοαπασχολούμενων, συνεχώς κάθε χρόνο μεγαλώνουν, οξύνονται και δημιουργείται μια τάση φυγής από τον κόσμο από εδώ. Και νομίζουμε ότι το νέο αεροδρόμιο
επειδή θα καταστραφεί ουσιαστικά. Θα επιδεινώσει αυτό παραγωγή, το φαινόμενο, λέτε. Και κόσμο ακόμη περισσότερο. Ναι. Είναι ένα ζητούμενο, έχετε απόλυτο δίκιο που το θέτετε. Είναι ένα ζητούμενο αυτό για το, και για το δικό σας Δήμο, το πώς δηλαδή θα μείνει ο κόσμος και ειδικά και ο νέος κόσμος στην Δήμου, περιοχή. Να το πούμε αυτό, κυρία Πενταδήμου. Το ωφέλη που βάζουν το 1% στους Δήμους είναι ευτελές ποσό για να καταστροφεί ολόκληρη την περιοχή. Ναι. Δηλαδή υποστηρίζουν για υγιεινή από 50 βάσει των κερδών που έχει το. Ναι. Στο 2% είναι αυτό. Στο 2%. Το 2%, ναι. Το 1% είναι για το Δήμο, το άλλο σωστά. 1% για, το, για τους όμορους Δήμους. Σωστό. Ναι. Είναι πάρα πολύ λεπτό. Θεωρείτε. Ούτε 50.000 είναι βάσει αυτό και να γίνουν και 100.000 πάλι είναι πολύ λίγο. Είναι σταγόνα στον ωκεάνο. Για να ξεπουλήσουμε την περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Προκάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας εύχομαι καλό αγώνα, καλή δύναμη και υπομονή για το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.